δεν είναι και τη Βελγική Γκένκ. Παίζω πολύ. Πήγε και ο Παναγιακός από την Ελλάδα. Το ξάνεξε μια νεαρή ακαδημία, η οποία επίση έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά τουρνά. Έχουμε ρεπορτάζ. Ακριβώς. Ωραία, πάμε να το δούμε. Μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός πραγματοποιήθηκε το τρίμηνο 14-16 Απριλίου στη Ζάκυνθο υπό την αιγίδα του Συλλόγου της Δόξας Πηγαδακίων. Ο λόγος για το ένατο διεθνές αιώνιο τουρνουά, το οποίο διοργανώθηκε με την συμμετοχή της Βελγικής Γκέν και της Ολλανδικής Δβέντερ, αλλά και γνωστών ελληνικών ακαδημιών, όπως του Πανελλαιακού, του Λουτρακίου, της Σχολής Ολυμπιακού Πύργου, της Δόξας Άνοιξης και άλλων. Συνολικά, γύρω στους 500 αθλητές και συνοδούς βρέθηκαν στο νησί της Ζακύνθου για τη διοργάνωση, η οποία φέτος ξεπέρασε τις προσδοκίες με τον ερχομό γνωστών ακαδημιών από το εξωτερικό. Less physical players than here. We have here the boys a little bit bigger than we have in Holland, and it's a nice experience for the boys to play the football that we want. Yeah, we have a good time. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα, έτσι, και πρώτη φορά λοιπόν και σε ελληνικό νησί στη Ζάκυνθο. Είναι κατενθουσιασμένη από την φιλοξενία, από την ατμόσφαιρα που έχουν δει, από την ομορφιά του νησιού μας. Έτσι. Εδώ λοιπόν επιβεβαίνονται αν μη τι άλλο και ότι είναι πρεσβευτές της Ζάκυνθου στο εξωτερικό, στην Ολλανδία συγκεκριμένα. Έχουν απολαύσει πάρα πολύ το τουρνουά, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, έχουν παίξει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Η μεγάλη αποκάλυψη ήρθε μάλιστα από τον υπεύθυνο των Ακαδημίων της Δβέντε, Αμπτή Χασάν, ο οποίος τόνισε ότι θα δοκιμαστούν ποδοσφαιριστές από γνωστό ελληνικό σύλλογο, ενώ ανέφερε ότι οι σκάουτερ από την Ολλανδία τσεκάρουν εξονυχιστικά την χώρα μας για νέα ταλέντα. There is a lot of talent here and undiscovered talent, and 21's a piece of that, and to scout here also for good players. Ναι, υπάρχει αθλητής ο οποίος είναι από την Ελλάδα. Εγώ πληροφοριακά σας λέω ότι ο Αντώνης Σταθόπουλος, είδατε που είπε το όνομά του, είναι από τη Μεσσηνία, από τα Φιλιατρά, είναι παίχτης στην Εθνική Νέων, είναι στην Άντερ 17 όπως ακούσατε στην ομάδα της Δβέντε. Όπως ακούσατε, μάλλον κλείνουν δύο ποδοσφαιριστές από τον Παναθηναϊκό να τους πάρουν στη Δβέντε με επαγγελματικό συμβόλαιο και το σκάουτινγκ δεν σταματάει ποτέ και εδώ έχουν δει παιδιά στα οποία μετά από ό,τι καταλαβαίνω θα μου ζητήσουν να δώσω πληροφορίες για να ξέρουν ποιοι και από πού προέρχονται σε ποιες ομάδες. Βέβαια, και οι ομάδες που ήρθαν από τη χώρα μας έχουν καταφέρει αρκετά, όπως η Δόξα Άνοιξης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δώσει το παρόν σε μεγάλα τουρνουά και εντός και εκτός συνόρων. Με το ότι η προσπάθεια εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι από τα λίγα τουρνουά που συμμετέχουν μέσα από το εξωτερικό και μάλιστα ομάδα επίπεδου Δβέντε που είναι ΠΑΕ και ΓΕΝΚ, που είναι αλφα εθνικής, δεν είναι μια ακαδημία εξωτερικού λίγο άγνωστη. Εμείς σαν ακαδημία έχουμε συμμετάσχει, είναι τέταρτη φορά το καλοκαίρι, θα συμμετάσχουμε και σε διεθνείς τουρνουά. Δύο φορές έχουμε πάει στο Γκόθια, κάπου το μεγαλύτερο τουρνουά του κόσμου, και άλλες δύο φορές, μία πέρυσι και φέτος, πρώτα Θεός, θα πάμε στο Ίμπερ κάπου στην Πορτογαλία, όπου είχαμε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό, να τονίσω για την ομάδα μου, και αποκλειστήκαμε την Ίντερ. Η ψυχή του διεθνούς Ιόνιου τουρνουά είναι ο Ανδρέας Βούσκος, ένας προπονητής ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τη διοργάνωση ζωντανή, φέρνοντας τμήματα υποδομής από όλο τον κόσμο. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Βούσκος έχει δημιουργήσει το νησί της Ζακύνθου και γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου για τον Σύλλογο της Δόξας Πηγαδακίων. Ο ίδιος επιτυγνώνεται για το τουρνουά, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη θέρμη από την τοπική ποδοσφαιρική κοινωνία για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τα λόγια περιττεύουν. Η Γκένκ έχει παίξει Champions League, έχει αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Αν θυμόσαστε τη χρονιά που η ΑΕΚ είχε 6 ισοπαλίες στον όμιλό της. Η Τβέντε είναι τρίτη δύναμη στην Ολλανδία, παίζει μονίμως κύπελλο UEFA. Αυτή τη στιγμή στο νησί είναι πάνω από 600 άτομα. Να σας ενημερώσω ότι η Τβέντε και η Γκένκ έχουν ήδη δώσει στη γραμματεία κόπλι με report για το τουρνουά. Που σημαίνει ότι έχουν μείνει κατενθουσιασμένοι από την φιλοξενία, από τις εγκαταστάσεις, από τη συνέπεια στους αγώνες, από τη διαιτησία. Έτσι. Δεν έχουν κάποιο παράπονο, δεν έχουν βρει κάτι μεμπτό. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να έρθουν και να ευχαριστηθούν το νησί, να κάνουν κάποιες εκδρομές, να δουν την Ζάκυνθο. Αυτός είναι αθλητικός τουρισμός. Κάποια στιγμή καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι στη Ζάκυνθο και να το υποστηρίξουμε. Το ένατο διεθνές Ιόνιο τουρνουά ήταν μια σημαντική εμπειρία, με τους ξένους συλλόγους της Δβέντε και της ΓΚΕΚ να κερδίζουν τις εντυπώσεις με την αγωνιστική τους παρουσία, αλλά και το ήθος τους εντός του γηπέδου, καθώς οι πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές τους χαιρετούσαν τους αντιπάλους πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και όχι όταν ολοκληρωνόταν. Ένα δείγμα της νοοτροπίας και της παιδείας που έχουν για το άθλημα του ποδοσφαίρου.